Καλημέρα κύριε Καραγιάννη. Πώς είστε, τι κάνετε? Δόξα τω Θεώ, καλά είμαστε. Ό,τι μπορούμε κάνουμε. Λοιπόν, έχουμε λίγο χρόνο. Ο διευθυντής και εκδότης του Ομίλου Εκκλησία Online, η λογική, γνωστική φωνή στον χώρο της Ορθοδοξίας. Τι κάνουμε κύριε Καραγιάννη? Σας ευχαριστούμε πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε. Εχθές συνεδριάζει, εχθές σήμερα και αύριο, η Ιερά Σύνοδος. Mm-hmm. Ουσιαστικά η ατζέντα είχε να κάνει γύρω από το φλέγον ζήτημα περί επιβολής ή όχι από πλευράς της Εκκλησίας για το θέμα των εμβολιασμών. Πήγαν οι δύο υπουργοί και ο κύριος Θεόδωρος και ο κύριος Κίνιας στη Σύνοδο και απαιτήθηκε άλλη μια φορά το πόσο σοφά οι Άγιοι Πατέρες εξέδωσαν μια απόφαση με την οποία ακριβώς παίρνουν θέση, προτρέποντας τον κόσμο στο προφανές, mm-hmm. το οποίο είναι να πάνε γρήγορα να εμβολιαστούν, ότι δεν είναι κάποια πράξη αντίστασης ο μη εμβολιασμός, αλλά και στο γεγονός ότι οι ίδιοι δεν είναι η δουλειά και η θέση της Εκκλησίας στο να επιβάλλει και να πει ότι αυτό το μέτρο εμείς το κρίνουμε υποχρεωτικό, άρα το προτρέπει, αλλά δεν επιβάλλει. Επίσης να σημειώσω ότι επειδή όλο το προηγούμενο διάστημα υπήρχε η παραφιλολογία ότι δήθεν θα επιβληθούν μέτρα περί μη εισόδου των πιστών στο ναό με πιστοποιητικά κτλ. Αυτά όλα σήμερα διαψεύστηκαν, ουδέποτε επέμφθη από οποιονδήποτε από την κυβέρνηση. Τι ισχύει λοιπόν, ποια είναι τα μέτρα, πώς θα κάνουμε 15 Αύγουστο? Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση. Πώς θα κάνουμε αυτό, 15 Αύγουστο φέτος? Κοιτάξτε, αυτό ακόμα δεν έχει αποσαφινιστεί. Αυτό mm-hmm. που έχει αποσαφινιστεί είναι ότι η Εκκλησία στέκεται στο πλευρό της κυβερνήσεως όπως από την πρώτη στιγμή. Και στο πλευρό του λαού, κατά κύριο λόγο. Ποια κυβερνήσεως? Στο πλευρό της Ελλάδας για το ζήτημα ότι πρέπει να περάσει αυτή η διαδικασία. Ο λόγος της Εκκλησίας δεν θα είναι ποτέ διχαστικός. Πάντα είναι λόγος αγάπης και πάντα είναι κοντά στον πολίτη στο να τον βοηθήσει. Επιτρέψτε μου κιόλας. Ήμουνα την Κυριακή το πρωί στον Άγιο Γεώργιο Κοινοσάργους. Κάθε Κυριακή προσπαθώ όταν μπορώ και είμαι στην Αθήνα να εκκλησιάζομαι σε μία από τις ενορίες της πόλης. Την Παρασκευή το βράδυ θα είμαι στον Ισπερινό της Αγίας Μαρίνας. Έχουμε την Δευτέρα το βράδυ επίσης του προφήτη Λία στο Παγκράτη. Όπου και να πηγαίνω, βλέπω το ίδιο πράγμα. Βλέπω τα μέτρα να τηρούνται ευλαβικά και όλους τους πιστούς μέσα στις εκκλησίες να φορούν τις μάσκες τους και τους ιερείς. Ο πατήρ Αμφιλόχιος, για παράδειγμα, προχτές έκανε ένα φοβερό κήρυγμα, το οποίο το ξεκίνησε έτσι, ότι ο εμβολιασμός είναι πράξη αγάπης. Πώς προκύπτει όλο αυτό το πράγμα, το οποίο βλέπουμε στα social media, αυτή τη λυσαλαία, τη γεμάτη μίσος αντίδραση, υποτίθεται στο όνομα της Παναγίας, του Χριστού και της Ορθοδοξίας. Τι πράγματα είναι αυτά? Αυτό τόνισαν εχθές ουσιαστικά. Αυτό φωτογράφησε. Και με αυτό κλείνουμε. Αυτό φωτογράφησε την ανακοίνωσή της, ότι θα ληφθούν μέτρα ως προς ιερείς, οι οποίοι άνευ να ανακατεύουν κάποιο είδους επιστημονική κατάρτιση και γνώση στο θέμα, για να αυξήσουν ακόλουθους. Εγώ το προσθέτω αυτό, γιατί mm-hmm. ζούμε στην εποχή δυστυχώς που ο καθένας θέλει να αυξήσει ακόλουθους για να έχει την προσωπική του επιρροή και το δικό του προσωπικό αφήγημα, κάθονται και θέτουν σε κίνδυνο θέματα υγείας. Σε αυτή την κατεύθυνση θα ληφθούν μέτρα και κυρίως στην πλευρά της υγείας, και πολύ ορθώς το λέει ένας άνθρωπος, όλοι συντηρητικός, είμαι 32 χρονών. Δεν έχω κανένα λόγο ούτε να σας πω κανέναν ούτε τίποτα, αλλά πραγματικά πρέπει να βάλουμε πλάτη, να στηρίξουμε την Εκκλησία όσο θα μπορούσε να λαϊκίσει, αλλά τελικά απέδειξε το πόσο πραγματικά υπεύθυνη στάση κρατά και πόσο θα μας βοηθήσει να βγούμε όλοι μας ενωμένοι αυτό το τούνελ, όσες φωνές και αν υπάρχουν εναντίον. Τελικά το πιο δύσκολο από όλα σε αυτή τη φάση, και όσο περισσότερο βαραίνει ο καιρός επάνω μας των περιορισμών, είναι να μην λαϊκίσουμε ακριβώς και να μην πέσουμε στον πειρασμό του να πλακωθούμε με τον απέναντι. Μας βοηθάτε πάρα πολύ, Ανδρέα Καραγιάννη, σε αυτό. Εσείς, σας ευχαριστώ. Ο εκδότης και διευθυντής του Ομίλου Εκκλησία Online. Εδώ